Λοιπόν, πάμε σε μια πολιτική κουβέντα για τη συνέχεια του δελτίου μας. Είναι εδώ ο Λάμπρος Γεωργόπουλος, οικονομολόγος και στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Καλησπέρα, ευχαριστώ που είστε εδώ. Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Μπούρχα. Καλησπέρα σας. Να δούμε λίγο, να σχολιάσουμε λίγο την επικαιρότητα, πώς διαμορφώνεται μετά την ψήφιση των μέτρων. Καταρχάς, σήμερα πριν από λίγη ώρα ψηφίστηκαν από 153 ναι με 153 ναι αυτές οι ουρές των προαπαιτούμενων που είχαν μείνει για να πάμε στο επόμενο Eurogroup και εκεί προφανώς θα πάρουμε κάτι της, μάλλον μόνο τη δόση. Ο Μητσοτάκης στη Βουλή σήμερα ξαναζήτησε εκλογές. Το Μαξίμου του είπε ότι κάνε κάτι άλλο εκτός από το να ζητάς εκλογές. Ασχολήσουμε με τίποτα άλλο. Εκλογές θα γίνουν στα δύο χρόνια. Και κάπως έτσι κυλάει ο χρόνος. Με fast track διαδικασίες η ψήφιση των μέτρων, μετροπολογίες. Αυτό που κατηγορούσε ο ΣΥΡΙΖΑ τα προηγούμενα χρόνια, ότι περνιούνται μετροπολογίες πράγματα και έχει περάσει πολλαπλάσια σε σχέση με την προηγούμενη συγκυβέρνηση. Και μάλιστα σήμερα ήταν σε μια τροπολογία για τα ψάρια. Όλα τα μέτρα, τα προαπαιτούμενα της τελευταίας στιγμής, τα οποία κανονικά θα έπρεπε να έχουν υλοποιηθεί, να έχουν συμφωνηθεί νωρίτερα και έχει χαθεί διαπραγματευτικός χρόνος διαπραγματευτική ισχύ σε αυτό το διάστημα. Και αναγκαζόμαστε αυτό που ζούμε με αυτή την κυβέρνηση. Έχουμε ένα χρόνο τώρα να κλείσει η δεύτερη αξιολόγηση, ενώ έπρεπε αυτή τη στιγμή να έχουμε προχωρήσει πάρα πολύ μπροστά, να έχουμε μπει σε ποσοτική χαλάρωση. Να θυμίσω ότι επί το 2014 με το Μέιλ Χαρδούβαλη πόσο ήταν τα μέτρα, πόσο πιο εύκολα σε σχέση με το τώρα, και να υπενθυμίσω στον κόσμο που δεν ξέρει ότι είχε συμφωνηθεί για τις αρχές του 2015 να πάρουμε την ποσοτική χαλάρωση πριν έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία. Ουσιαστικά η άποψη δική μου είναι ότι 2,5 χρόνια πλέον έχουμε μπει στο γύψο. Δεν έχει προχωρήσει τίποτα, είμαστε σε μια στάσιμη κατάσταση, κάτι που αποτυπώνεται στην καθημερινότητα πλέον του καθενός μας. Μέσα από την υπερφορολόγηση, μέσα από το ότι δεν βελτιώνεται η κατάσταση στην οικονομία, μέσα από το ότι αν βγείτε έξω οι τηλεθεατές μας βλέπουν σε πάρα πολλές εκφάνσεις της ζωής αυτού του τόπου, είτε στο κομμάτι της υγείας, είτε στο κομμάτι της οικονομίας, πάρα πολλά μαγαζιά προβληματικά, χώροι ξενίκιαστοι, σε μια βόλτα αρκίσει τους δρόμους. Νομίζω ότι η ύφεση έχει μπει γερά στο... Ναι, δεν έχει φύγει η ύφεση, ή μάλλον εκεί που είχε φύγει για λίγο επέστρεψε δρυμύτερη. Εκεί που είχε... Αν και ήρθε η ανάπτυξη την περασμένη Παρασκευή. Εντάξει, τώρα έχουμε φτάσει, είναι ανάξια σχολιασμού κάποια. Ζούμε μια κατάσταση... Η Νέα Δημοκρατία δεν σχολίασε με διάθεση να τα απαξιώσει και να πει ότι δεν ισχύουν. Μιλάω για τις δηλώσεις ο κύριος Καμένος, αν θυμάστε, που συγκυβερνεί με το ΣΥΡΙΖΑ το προηγούμενο Πάσχα και πει ότι το Πάσχα βγαίνει από τα μνημόνια, έρχεται ανάπτυξη. Αν την είδατε εσείς, ο βουλευτής του Χριστοδουλόπουλος είχε πει ότι το επόμενο Σάββατο, Παπαχριστόπουλος, το επόμενο Σάββατο έρχεται ανάπτυξη. Πέρασε, δεν είναι καν δηλώσει. Δεν αναφέρομαι σε αυτές τις δηλώσεις που, όπως είπατε, σωστά είπατε ότι γέλιο προκαλούν. Αναφέρομαι στα στοιχεία της Ελστάτ, που είναι επίσημα στοιχεία, είναι αναθεώρηση εκτιμήσεων. Και για το πρώτο τρίμηνο του 2017, η κυβέρνηση την περασμένη Παρασκευή είπε ότι η ανάπτυξη είναι πια εδώ. Μην ξεχνάμε ότι αυτά τα νούμερα που πιάστηκαν μέσα από μια υπερφορολόγηση και μέσα από μια περικοπή στο πρόγραμμα, παράδειγμα, δημοσίων επενδύσεων 1,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή, η λογιστική μπορεί να ερμηνευτεί ποικιλοτρόπως. Το θέμα είναι ότι η πραγματική ανάπτυξη, και το βιώνουμε καθημερινά, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Το πώς θα παρουσιάσουμε τα νούμερα και πώς θα δείξουμε έξω, πώς θα πιάσουμε αυτά τα νούμερα, υπάρχουν ποιοι τρόποι. Με περικοπή δαπανών. Μην ξεχνάμε στην υγεία που τυχαίνει να την ξέρω ότι, άσχετα με αυτό που ισχυρίζει το ΣΥΡΙΖΑ, υπάρχει περικοπή των δαπανών τουλάχιστον στα δημόσια νοσοκομεία 200 εκατομμύρια το χρόνο. Λιγότερα κάθε χρόνο από όταν έλαβε ο ΣΥΡΙΖΑ την εξουσία. Ενώ πρώτα είχε συμφωνηθεί ότι θα ήταν σταθερή η νοσοκομιακή δαπάνη και σιγά σιγά αυξάνονταν. Τέλος πάντων, μην μπερδεύουμε πιθανώς τον κόσμο, πηδάμε από το ένα θέμα στο άλλο. Αλλά θέλω να σου πω ότι τα νούμερα αυτά, ναι, πράγματι φαίνεται να υπάρχει μια ανάπτυξη, όμως είναι μια φαινομενική ανάπτυξη και είναι μια δημιουργική λογιστική κατά τη γνώμη μου. Η Νέα Δημοκρατία, απ' την άλλη, το μόνο πραγματικά, για να υιοθετήσω λίγο αυτό που λέει και το σημερινό νομιμπέμπριο του Μαξίμου, είναι το μόνο που μπορεί να κάνει να ζητά εκλογές, ή θα μπορούσε να βάλει πλάτη και σε ορισμένα ζητήματα και να βοηθήσει, γιατί δημιουργείται το τελευταίο διάστημα ένα κλίμα συνενετικό λίγο, είτε από κύκλους είτε από επιχειρηματίες. Έκανε δηλώσεις, για παράδειγμα, στο κύμα αυτό ο Βαρδής Βαρινογιάννης και είπε ότι θα μπορούσαμε όλοι μαζί να πάμε. Μήπως δεν είναι λάθος, ας πούμε, αυτή η αντίληψη? Να θυμίσω, κύριε Μπούρχα, ότι η Νέα Δημοκρατία, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν αντίθετο σε κάθε τι που πέρασε η Νέα Δημοκρατία στην προηγούμενη συγκυβέρνηση, η Νέα Δημοκρατία έχει υπερψηφίσει κάποια μέτρα του ΣΥΡΙΖΑ. Έχει δείξει κάποια συνένεση. Αλλά οπωσδήποτε δεν θα δείξει καμία συνένεση, κατά τη γνώμη μου, σε αυτό το μείγμα πολιτική που εφαρμόζει ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή. Να το πω με απλά λόγια για να καταλάβει και ο κόσμος λίγο καλύτερα. Ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή πιάνει κάποια νούμερα με πολύ πολύ λάθος τρόπο,
δημοσιονομικό από μέσα. Δηλαδή, ναι, μεν πιάνει, δείχνει προς τα έξω ότι πιάνει τα νούμερα, αλλά δεν είναι αυτός ο τρόπος, περιφορολογώντας τους πάντες, μην κάνοντας μεταρρυθμίσεις στο δημόσιο που είναι αναγκαίες. Mm-hmm. Η Νέα Δημοκρατία έχει ένα διαφορετικό, έχει μια φιλελεύθερη προσέγγιση στα δημοσιονομικά, στην οικονομία και δεν νομίζω ότι θα συνενέσει, υπάρχει περίπτωση συνένεση με το ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Δηλαδή, είναι λέτε κάτι... ότι δεν θα μπορούσε μια συνένεση να αλλάξει κάτι προς το. Όχι. Γιατί είναι η κατεύθυνση, είναι η λογική, η διαχείριση, η συγκεκριμένη που ακολουθεί ο ΣΥΡΙΖΑ τέτοια. Δεν νομίζω ότι εύκολα μπορεί να συνοηθεί κανείς με αυτούς τους ανθρώπους. Mm-hmm. Και έχει αποδειχθεί τα τελευταία 2,5 χρόνια, είπαμε πριν τις δηλώσεις που κάνουν συνεχώς, οι οποίες είναι ανάξιες σχολιασμού. Σκεφτείτε ότι θα γινόταν από την άλλη μεριά. Αν παίρνονταν αυτά τα μέτρα ή αν γίνονταν αυτά τα μέτρα, μια κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας ή ΠΑΣΟΚ, η συγκυβέρνηση ΠΑΣΟΚ ή Νέας Δημοκρατίας. Mm-hmm. Εδώ ζούμε σουρεάλ καταστάσεις αυτή τη στιγμή. Δεν νομίζω ότι είναι εύκολο να είναι. Προφανώς είναι μια λογική εδώ αυτή που και σωστή. Κατά έναν ποσοστό αυτή που λέει μάχεραν έδωκες, μάχεραν θα λάβεις. Έκανες τέτοια αντιπολίτευση. Εγώ γιατί να συνενέσω, μάλιστα σου έδωσα και συνένεση και ψήφισα μαζί στο μνημόνιο που δεν θα περνούσε αλλιώς το τρίτο. Φυσικά το Αύγουστο, χώρα, έτσι. Τον προηγούμενο Αύγουστο, επί της αρχής όμως, εδώ είναι το λάθος. Το που ο ΣΥΡΙΖΑ ισχυρίζεται ότι και η Νέα Δημοκρατία ψήφισε τα μέτρα. Ήταν αναγκαστικά η Νέα Δημοκρατία έβαλε πλάτη τότε. Αλλά τώρα όχι, δεν πρόκειται να βάλει πλάτη κατά τη γνώμη μου και νομίζω είναι δικαιολογημένο το ότι ζητά ο κ. Μητσοτάκης εκλογές. Είναι ο μόνος δρόμος αυτή τη στιγμή. Ναι. Και μάλιστα αυτή είναι και η. Πρέπει να εκφραστεί η κοινωνική βούληση. Mm-hmm. Φαίνεται από τα γκάλο, φαίνεται στην κοινωνία έξω. Έχουμε μια κυβέρνηση. Εντάξει, αυτό δεν το δέχομαι αυτό το επιχείρημα. Εκλογές γίνονται κάθε 4 χρόνια. Γίνονται κάθε 4 χρόνια. Δεν έχει όμως νομιμοποιήσει αυτή τη στιγμή αυτή η κυβέρνηση να πέρασε αυτά τα μέτρα. Ναι. Δεν ακολούθησε το πρόγραμμα που έχει πει. Έχει κοροϊδέψει τον κόσμο. Mm-hmm. Δεν υλοποίησε ούτε πρόγραμμα Θεσσαλονίκη, δεν υλοποίησε τίποτα από αυτά που ισχυριζόταν. Δηλαδή βγήκε με κάτι τελείως διαφορετικό και κάνει τελείως διαφορετικό. Άρα θεωρώ και γι' αυτό υπάρχει και η αντίδραση. Είναι μια κυβέρνηση που έχει 90% αντίδραση. Για σκεφτείτε να ήταν ανάποδα τα πράγματα τι θα έλεγε ο κ. Τσίπρας. Ο κ. Τσίπρας το 2014 έλεγε με. Το έλεγε στον Παπανδρέου και το 2012, νομίζω, το 2011. Πολύ μικρές διαφορές έλεγε ότι δεν έχετε την νομιμοποίηση. Όχι τώρα που μιλάμε για double score στις δημοσκοπήσεις. Mm-hmm. Που μιλάμε για διαφορές της τάξης του 35-15 μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ. Ίσως το σημαντικότερο και το βαρύτερο νομίζω είναι ότι δεσμεύονται με αποφάσεις. Δεσμεύονται επόμενες, αν όχι επόμενη τουλάχιστον κυβέρνηση. Γιατί μετά το 19 δεν ξέρει κανείς, έτσι όπως είναι η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, αν κάθε 2 χρόνια ή 3 χρόνια γίνονται εκλογές. Κάθε 4 πάντως δεν γίνονται. Ενώ για το 22 και το 23, όταν λέμε σήμερα ότι παγώνουν συντάξεις, μία από τις τροπολογίες που πέρασε σήμερα λέει ότι παγώνουν συντάξεις μέχρι το 2023. Μην πάτε σε τέτοια μέτρα, κύριε Μπούρχα. Πηγαίνετε σε κάτι άλλο. Δεσμεύσαν τη χώρα για 99 χρόνια. Αν θυμάστε, δεν ζούμε στην πόλη. Να θυμίσω τον κύριο Μαντά στους Αμπελόκηπους, mm-hmm, το καλοκαίρι του 2014, με βερμούδα, να έχουν στήσει τραπεζάκι και να ξεσηκώνουν τον κόσμο. Γιατί, τρία οικόπεδα στους Αμπελόκηπους έμπαιναν στο υπερταμείο. Ναι. Και κάποιες άλλες εκτάσεις παραλαβικά. Στο Ταϊπέδ, που στη συνέχεια έγινε το υπερταμείο. Ναι. Και ήρθε μετά ο κύριος Μαντάς και οι υπόλοιποι βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ ψήφισαν να περάσει όχι τα τρία οικόπεδα των Αμπελοκήπων, όλη η δημόσια περιουσία της χώρας στο υπερταμείο. Ναι. Για 99 χρόνια. Mm-hmm. Συζητάμε για το 22, οι άνθρωποι δέσμευσαν για 100 χρόνια τη χώρα. Ναι. Χωρίς να έχουν την νομιμοποίηση, κατά τη γνώμη μου. Προφανέστε έτσι. Για πολλούς λόγους, σωστά. Γιατί λέει το 17, είπε ένας βουλευτής σήμερα, το 17 δεν είναι 14, γιατί όταν είπε ότι μη φωνάζετε για εκλογές, πρέπει να μας αφήσετε να ολοκληρώσουμε το έργο μας ή πρέπει να μας αφήσετε να βγούμε στην ανάπτυξη, ξέρω εγώ τι άλλο, να καταφέρουμε αυτά που κάνουμε σε μια δύσκολη συγκυρία. Αυτό που δεν επέτρεψε δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ το 2015, ζητάει σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ να το κάνει η αντιπολίτευση, γιατί είναι 17. Γιατί είναι άλλοι όροι, δεν ξέρω. Δεν είδαμε, κύριε Μπούρχα, αυτή την κυβέρνηση. Μακάρι. Θα ψηφίζαμε όλοι ΣΥΡΙΖΑ. Μακάρι να ήταν εκπληκτική, μακάρι να ήταν φανταστική. Δεν είδαμε να κάνουν κάτι διαφορετικό. Είδαμε να έρχονται και εκεί που είχε σταθεροποιηθεί, μετά από 5 χρόνια κρίσης, είχε αρχίσει να σταθεροποιείται η κατάσταση και να υπάρχει κάποιο φως στο τούνελ, είδαμε ένα τεράστιο πισωγύρισμα. Mm-hmm. Πήγαν πίσω θυσίες 5 ετών. Πήγε πίσω προσπάθεια, τεράστια προσπάθεια. Δεν είναι οι ίδιες οι συνθήκες. Και μάλιστα ο ΣΥΡΙΖΑ εκείνη την εποχή εκμεταλλεύτηκε την προεδρική εκλογή για να ρίξει μια κυβέρνηση. Ναι. Δεν νομίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή, ξαναλέω, νομιμοποιείται να είναι ως το 19. Σίγουρα θα το προσπαθήσει, γιατί καταλαβαίνει ότι έχει μια δημοσκοπική κατάρρευση, ότι δεν. Νομίζω το εισπράττουν τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ από την κοινωνία. Είναι προφανέστατο. Όλοι βγαίνουμε έξω, συζητάμε με κόσμο, υπάρχει μια απογοήτευση στον κόσμο. Ξαναλέω, οι άνθρωποι ήταν εξαιρετικοί, θα ήμασταν όλοι μαζί. Τότε ναι, να βάζαμε όλοι πλάτη. Αλλά πείτε μου, τι έχει κάνει, τι έχει βελτιώσει ο ΣΥΡΙΖΑ αυτά τα 2,5 χρόνια. Βελτίωσε την κατάσταση στην οικονομία.
αύξησε το αφορολόγητο. Μάλιστα. Το έριξε στις 5.000 ενώ έλεγε 12.000. Έχω να σας πω εκατοντάδες πράγματα. Mm-hmm. Το ξέρετε ότι έχουν παραλύσει τα πάντα. Το ξέρετε ότι δεν έχει. Ψήφισαν μετά από τεράστιες πιέσεις. Ψήφισαν τον αναπτυξιακό νόμο πέρσι το Μάρτιο. Έχει περάσει. Το βλέπαμε στο προηγούμενο ρεπορτάζ. Ένας χρόνος. Ναι. Δεν ήξερα, συγγνώμη, δεν είδα. Ναι, και δεν υπάρχουν αξιολογητές. Στην Ελλάδα, σε όλη την Ελλάδα δεν μιλάμε για τα Γιάννη. Μάλιστα. Δεν έχει περάσει μια πρόταση. Υπάρχει κόσμος αυτή τη στιγμή που είναι εγκλωβισμένος στον παλιό αναπτυξιακό. Χρωστάνε 4 δις. Έτσι, ξέρει ο καθένας μετά να βγάλει πλεονάσματα. Mm-hmm. Πού είναι τα 4 δις του κόσμου που έχουν μπει στις προτάσεις, έχουν δώσει λεφτά, έχουν ξεκινήσει επενδύσεις και περιμένουν τους αξιολογητές να τους δώσουν ένα ακριβώς επειδή το λέω, απλά επειδή το είδαμε νωρίτερα στο ρεπορτάζ, με βάση δηλώσεις χθεσινές εδώ του Ανδρέα του Δημητρίου, της Πίνδου, που λέει ότι ένα χρόνο, πραγματικά θυμάμαι πριν ένα χρόνο με την Πανοκρουσίες έγινε, ψηφίστηκε ο αναπτυξιακός νόμος, ο νέος αναπτυξιακός διαφημίστηκε ως ο νόμος ο οποίος ο αναπτυξιακός θα φέρει επενδύσεις και δέσεις δουλειάς κλπ. Ένα χρόνο και μετά ΕΣΠΑ, δεν Μπουρχά. Υπάρχουν αξιολογητές. Τίποτα. Και στο ΕΣΠΑ. Αυτή η παράλυση υπάρχει σε όλες τις δομές του κράτους. Όσο τουλάχιστον μπορώ να αντιληφθώ και όσο παρακολουθώ. Στην υγεία που παρακολουθώ καλύτερα, mm-hmm. υπάρχει μια απογοήτευση, μια στασιμότητα. Σε τι εδώ στην υγεία, γιατί δεν ξέρω τα πράγματα. Δεν βλέπω τα πράγματα να έχουν γίνει χειρότερα. Να έχουν μείνει εκεί το ίδιο άσχημα ή να επιβαρύνονται για το γεγονός, ας πούμε, ότι δεν γίνονται οι πολλές προσλήψεις που υποσχέθηκαν, γιατί φεύγει κόσμος συνεχώς. Μέρα με τη μέρα φεύγει κόσμος. Άρα η κατάσταση επιβαρύνεται. Επιβαρύνονται αυτοί που μένουν. Είχαν υποσχεθεί 10 φορές μετρημένα, είχαν υποσχεθεί 5.000 προσλήψεις. Ναι, ναι. Και κατέληξαν να κάνουν κάποιες προσλήψεις, χρησιμοποίησαν το ΕΣΠΑ για να κάνουν mm-hmm. προσλήψεις επικουρικών γιατρών, παρουσίασαν τις μόνιμες προσλήψεις επικουρικών γιατρών ως δικές τους επιτυχίες, πήραν κόσμο από ΑΕΔ, δεν πήραν το προσωπικό που χρειαζόταν, εξειδικευμένο παράδειγμα νοσηλευτικό mm-hmm. προσωπικό, αλλά μέσα από κάποια προγράμματα εθελοντικές εργασίες, μακροχρόνια άνεργους. Σίγουρα, ναι, πρέπει να πάρουμε και αυτούς τους ανθρώπους, αλλά δεν ήταν εκεί που πονούσε το mm-hmm. σύστημα αυτή τη στιγμή. Κατά τη γνώμη μου, στο κομμάτι της υγείας επίσης υπάρχει μια στασιμότητα και ένα πισωγύρισμα. Είναι μήμετρα, είναι ασπιρίνες. Είναι να το δεχτώ αυτό, αλλά δεν μπορώ να δεχτώ ότι η κατάσταση χειροτερεύει στην υγεία. Δηλαδή, αυτό το πιο απαξιωτικό, ας πούμε, και μηδενιστικό επιχείρημα που ακούω και από συνδικαλιστές, ότι τα πράγματα γίνονται ακόμα χειρότερα. Να δεχτώ ότι είναι εκεί, είναι χάλια, εξακολουθούν να είναι χάλια και δεν γίνεται κάτι. Και λένε ψέματα υποσχόμενοι προσλήψεις. Αυτό, εκεί. Θα μπορούσα να σας πω πάρα πολλά mm-hmm. παραδείγματα, κύριε Μπούρχα. Είπα πριν ότι κάθε χρόνο ο προϋπολογισμός είναι 200 εκατομμύρια λιγότερο. Θα κουράσω τον κόσμο με εξειδικευμένες πληροφορίες τώρα, όπως είναι η φαρμακευτική δαπάνη, όπως πάρα πολλά πράγματα. Αλλά γνώμη μου, επειδή τυχαίνει να παρακολουθώ τον τομέα της υγείας πάρα πολύ καλά, νομίζω ότι και φαίνεται και από την κορυφή, από mm-hmm. τη διακυβέρνηση Ξανθού Πολάκη, αυτό ποτίζει μέσα στο σύστημα και νομίζω ότι δεν υπάρχει μια ορθολογική προσέγγιση, μια ορθολογική διαχείριση mm-hmm. στο Υπουργείο Υγείας. Που είναι επιζήμια στο. Mm-hmm. Στην παροχή των υπηρεσιών υγείας. Είδαμε το αμίμητο μιας σπήρας, ας πούμε, η οποία πήγε να κλέψει ιατρικά μηχανήματα για να τα πουλήσει στην Κολομβία για να κάνει εμπόριο ναρκωτικών. Γι' αυτό είναι αναμενόμενο να έχουμε τέτοια κρούσματα, κύριε Μπούρχα, στην πορεία. Πού οφείλεται αυτό, πού μπορεί να οφείλεται. Πού οφείλεται στο ότι οι άνθρωποι αυτοί ήρθαν, παράδειγμα, και λένε ότι εμείς δεν θέλουμε τις εταιρείες security, δεν θέλουμε τις εταιρείες καθαρισμού. Πήγαν να εφαρμόσουν, γι' αυτό έλεγα, έχω πάρα πολλά παραδείγματα να σας πω. Προσπάθησαν να κάνουν ατομικές συμβάσεις. Και κάνανε ατομικές συμβάσεις φύλαξης, παράδειγμα. Mm-hmm. Το οποίο η υπευθυνότητα μετά κατανέμεται σε πάρα πολλούς. Υπάρχει mm-hmm. διασπορά. Ενώ πρώτα υπήρχε μια εταιρεία security, η οποία θα αναλάμβανε την ευθύνη mm-hmm. σε περίπτωση κλοπής αυτού του μηχανήματος. Γνώμη μου είναι ότι τα έχουν θαλασσώσει. Θα χρησιμοποιήσω αυτή την έκφραση όσο και αν είναι βαριά σε αρκετούς τομείς και στην υγεία. Ο Τσακαλώτος σήμερα μεταξύ ήταν στο κλείσιμο και λίγο πριν την ψήφιση των προαπαιτούμενων από τους 153 βουλευτές της κυβέρνησης. Είπε μεταξύ των άλλων, φτιάχνοντας λίγο το μεταμνημονιακό, ας το πούμε έτσι, αφήγημα του ΣΥΡΙΖΑ, τουλάχιστον εμείς θα κρατήσουμε δημόσια τα νοσοκομεία, θα κρατήσουμε δημόσια τα σχολεία. Αντιπαραβάλλοντας, ας το πούμε έτσι, μια ανησυχία ότι ο Μητσοτάκης, η Νέα Δημοκρατία θα έρθει και θα πουλήσει τα πάντα. Εδώ υπάρχει ένας μύθος, κύριε Μπούρχα. Δεν είναι δωρεάν ούτε η υγεία ούτε η παιδεία. Και θα σας πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Έκοψαν το 5 ευρώ, κατά τη γνώμη μου, ένα εξαιρετικά σωστό μέτρο. Γιατί επιβαρύνονταν ο χρήστης του mm-hmm. συστήματος. Και τι κάνανε, κατήργησαν το 5 ευρώ και το περάσαν στις συντάξεις. Αύξηση φοράς από 3 πήγε στο 6% στις συντάξεις. Έμεσα δηλαδή, επικοινωνιακά λένε καταργήσαμε το 5 ευρώ, αλλά από την άλλη μεριά χρεώνουν περισσότερο τον κόσμο και χρεώνουν όχι αυτούς που χρησιμοποιούν το σύστημα υγείας. Και τους συνταξιούχους, οι οποίοι ήδη τους έχουν περικοπεί πάρα πολλές φορές στις συντάξεις.
Νομίζω ότι αυτή η κυβέρνηση είναι πάρα πολύ καλή στο να προπαγανδίζει, στο να παρουσιάζει διαφορετικά τα πράγματα. Επί της ουσίας όμως, όχι, δεν έχει καταφέρει κάτι, όχι, δεν μας έχει πάει ένα βήμα παραπέρα. Ίσα-ίσα μας έχει γυρίσει πολύ πίσω, μας γυρίζει σε μεθόδους και πρακτικές 30 χρόνια πίσω. Mm-hmm. Ακόμη και στη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, πώς συμπεριφέρεται μέσα στα νοσοκομεία. Αλλά εντάξει, τώρα μην μείνουμε μόνο στο κομμάτι της υγείας και των νοσοκομείων. Κατά περίπτωση, μιλάτε για πανεπιστημιακό, ανακοινώσεις πρόσφατες για τη διαχείριση εκεί των ασθενών και της κίνησης κλπ. Ή όχι? Σε όλους τους οργανισμούς υγείας. Και στο πανεπιστημιακό είναι μια κυβέρνηση, να πάμε και σε αυτό, ότι ευαγγελίζονταν τη διαφάνεια στις προσλήψεις των διοικητών. Είδαμε κάποιες τοποθετήσεις διοικητών που νομίζω είναι το ακριβώς αντίθετο από αυτό που ευαγγελίζονται. Με κομματικό κριτήριο. Εδώ τις ανακοινώσεις αυτές για τη λειτουργία του, δεν το ξέρετε το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο ως οργανισμό, αλλά ακούσατε. Πώς ακούσατε τις ανακοινώσεις αυτές που έγιναν για τη διαχείριση της τάξης, της λειτουργίας των ασθενών, των επισκεπτών, των συνοδών και του προσωπικού? Τυχαίνει το Πανεπιστημιακό, είχαμε μια συνεργασία όταν ήμουν και εγώ διοικητής στο νοσοκομείο του Χατζηκώστα. Έχω μια γνώση της λειτουργίας του νοσοκομείου. Σίγουρα μετά από αυτά τα φαινόμενα κλοπών μηχανημάτων έπρεπε να έρθουν μέτρα, αλλά θεωρώ ότι είναι δύσκολο εφαρμόσιμα. Mm-hmm. Και δεν εφαρμόζονται από τη μία μέρα στα άλλα. Αυτά θέλουν. Λόγω έλλειψη προσωπικού, όπως λένε οι συνδικαλιστές, ή όχι? Και σίγουρα υπάρχει έλλειψη προσωπικού, υπήρχε έλλειψη προσωπικού, γίνεται μεγαλύτερη τώρα. Το ΕΣΥ είναι μια ανάποδη πυραμίδα. Είναι γυρασμένο το προσωπικό, φτιάχτηκε στα μέσα της δεκαετίας του 80. Η στελέχωση των περισσότερων έγινε εκεί. Οπωσδήποτε είναι αυτό. Είναι η ιδιομορφία του κτηρίου, ότι είναι ένα κτηρίο με πάρα πολλές εισόδους. Σίγουρα δεν είμαι, για να μην σχολιάζω πράγματα που δεν ξέρω, δεν ξέρω την ανακοίνωση, να σας πω την αλήθεια, αλλά καταλαβαίνω σίγουρα ότι υπάρχει πρόβλημα στην εφαρμογή και στην υλοποίηση. Στην κατηγορία γενικότερα ότι θα ιδιωτικοποιήσει πράγματα η Νέα Δημοκρατία, ότι θα κάνει ακριβότερη την υγεία, θα κάνει ακριβότερη την παιδεία. Όχι, είναι μύθος, κύριε Μπούρχα. Όπως σας είπα και πριν, δεν είναι δωρεάν ούτε η υγεία ούτε η παιδεία. Κοστίζει πάρα πολύ στον Έλληνα φορολογούμενο. Και η Νέα Δημοκρατία είναι σε καλύτερη θέση να διαχειριστεί τα χρήματα του Έλληνα φορολογούμενο, να διαχειριστεί το σύστημα υγείας, το σύστημα παιδείας και τη διακυβέρνηση της χώρας. Πιο αποτελεσματικά, χωρίς φοβίες, χωρίς δηλαδή το μύθο ότι απολύσεις. Ναι, είμαστε υπέρ της αξιολόγησης. Και η αξιολόγηση, δεν νομίζω κανείς να είναι κατά της αξιολόγησης. Η αξιολόγηση θα ευνοήσει τους πάντες. Είμαστε πιθανότητα να υπάρξει κινητικότητα σε περίπτωση διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά κάποια στιγμή πρέπει να μπει και τάξη. Η προσωπική μου άποψη και με την εμπειρία που έχω στην δημόσια διοίκηση και το ακαδημαϊκό απόβαθρο, να πω έτσι, η λύση για τη χώρα θα ήταν, θα πω μια έκφραση που ίσως μπερδέψει λίγο τον κόσμο, η εφαρμογή ιδιωτικο-οικονομικών κριτηρίων λειτουργίας στον δημόσιο τομέα. Όχι στον χώρο της υγείας, στο δημόσιο τομέα. Σύνολο. Μάλιστα. Δηλαδή να υπάρξει και αξιολόγηση και στοχοθέτηση και βιωσιμότητα κάθε οργανισμού και να βλέπουμε κάθε τι μπορεί να παραμείνει, είναι βιώσιμο. Σίγουρα και με ένα κοινωνικό πρόσημο και μια κοινωνική προσέγγιση μπορεί να είναι ένας οργανισμός που να μην είναι κερδοφόρος, αλλά να χρειάζεται να υπάρχει. Αλλά έτσι λειτουργούν τα σύγχρονα κράτη. Σωστά. Έτσι λειτουργεί η σύγχρονη διοίκηση, το σύγχρονο management. Μάλιστα. Εδώ όμως δυστυχώς αυτή τη στιγμή έχουμε μια κυβέρνηση με ιδεολειψίες, με αριστερές προσεγγίσεις που έχουν αποτύχει τις προηγούμενες δεκαετίες. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Γεωργόπουλε, για την κουβέντα μας. Χάρηκα που τα είπαμε. Να είστε καλά. Εγώ σας ευχαριστώ.